Στι αρχέ του μήνα, το Πενταπόσταγμα έγραφε για την προειδοποίηση Λαυρόφ, ο οποίο μίλησε για επιχείρηση αποσταθεροποίηση τη Ρωσία από τη Δύση με συνταγή Ουκρανία-Λευκορωσία. Ο Λαυρόφ επανήλθε και ανακοίνωσε τι προσπάθειε τη Δύση να σχηματίσει ζώνη αστάθεια γύρω από τη Ρωσία. Μιλώντα για γειτονικέ και αδελφικέ χώρε, τι οποίε η Δύση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει για δικού τη σκοπού, ο Ρώσος Υπουργό Εξωτερικών είχε κατά νου τη Λευκορωσία και τη Μολδαβία. Ο Ρώσος Υπουργό Εξωτερικών υποστηρίζει πως σχεδιάζεται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη των εδαφών των συμμαχικών χωρών και σκοπός αυτού είναι να αλλάξει την εσωτερική πολιτική κατάσταση στη Ρωσία θέλουν να αναπτύξουν με διάφορους τρόπους, τόσο στρατιωτικούς όσο και οικονομικούς, τα εδάφη γύρω από τη χώρα μας και να μας περιβάλλουν και ακόμη και να επωφεληθούν από το γεγονός ότι η Δύση θα έχει καθοριστική επιρροή στην ανάπτυξη των γειτονικών μας χωρών. Ανέφερε ο Λαυρόφ σε παρεμβασίου του σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας. Επιτυχία, προκλήσεις, καθήκοντα και προοπτικές. Ο Λαυρόφ είπε ακόμη ότι η Ρωσία δεν θα επιτρέψει να ενταχθεί σε έναν αγώνα όπλων. Ο Υπουργό Εξωτερικών τόνισε ότι η Ρωσία δεν θα μπει ούτε στην απομόνωση ούτε στην αντιπαράθεση. Δεν θα επιτρέψουμε στη Ρωσία να ενταχθεί σε ένα νέο δαπανηρό αγώνα όπλων. Έχουμε ήδη όλα όσα χρειαζόμαστε για να προστατευτούμε, τόνισε ο επικεφαλή του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Θα επιδιώξουμε μια ανεξάρτητα, εθνικά προσανατολισμένη και ρεαλιστική εξωτερική πολιτική, δήλωσε ο Λαυρόφ. Την ίδια στιγμή που η Ρωσία βλέπει γύρω τη την απειλή τη Δύση, η Δύση και το ΝΑΤΟ βλέπει γύρω του την απειλή τη Ρωσία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αποκαλούν το ρωσικό σύστημα S-500 μια ειδική απειλή για το ΝΑΤΟ. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει για το πιο προηγμένο ρωσικό αντιεροπορικό περιβλικό σύστημα στον κόσμο ο αρθρογράφο του 1945 Κέιλιμ Λάρσον. Σε κάθε περίπτωση, το S-500 είναι πολύ πιο ισχυρό όπλο αεροπορική άμυνα από το S-400. Εάν αυτό ισχύει, η ικανότητα τέτοιων όπλων να χτυπήσουν υπερηχητικού πυράβλου θα είναι μια νέα ειδική πρόκληση για το ΝΑΤΟ. Κατέληξε ο Λάρσον. Η πολιορκία τη Ρωσία από τη Δύση όμω συνεχίζεται και με άλλου τρόπου. Ήδη στην Ουκρανία τέθηκε σε ισχύ ο νόμο για του αυτόχθονε πληθυσμού μεταξύ των οποίων δεν συμπεριλήφθηκαν οι Ρώσοι. Ο νόμο για του αυτόχθονε λαού ισχύει από χθε 23 Ιουλίου. Ο νόμο καθορίζει ότι οι αυτόχθονε λαοί τη Ουκρανία που σχηματίστηκαν στο έδαφο τη Χερσονήσου τη Κρυμαία είναι οι Τάταροι τη Κρυμαία, οι Καραίτε τη Κρυμαία και οι Κριμτσάκι που είναι ελληνόφωνοι Εβραίοι. Οι Ρώσοι, οι Ούγγροι, οι Εβραίοι, οι Πολωνοί και άλλε εθνικότητε δεν συμπεριληφθήκαν στον αριθμό των αυτόχθων πληθυσμών. Σύμφωνα με τον νόμο, αυτόχθονε είναι μια αυτόχθονική εθνοτική κοινότητα που έχει σχηματιστεί στο έδαφο τη Ουκρανία είναι φορέας μιας διακριτικής γλώσσας και πολιτισμού. Έχει παραδοσιακούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή αντιπροσωπευτικούς φορείς, αυτογνωσία ως αυτόχθονες πολίτες, αποτελεί εθνική μειονότητα του πληθυσμού και δεν έχει δική της κρατική εκπαίδευση εκτός του κράτους. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.